υπάρχουν και αυτές οι εκτιμήσεις που λένε ότι το κρέας και εν ώψη Πάσχα θα πάρει είπα και πάλι η τιμή του την Ανιούσα. Η Χριστίνα Χριστοφόρου βρίσκεται στην αγορά. Καλώς μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Βέβαια είναι τα πράγματα για το κρέας. Καθώς, όπως μας πληροφορεί ο Σύνδεσμος Κρεοπολών Κύπρου, υπάρχει έλλειψη σε ορισμένα είδη. Κάτι που θα προκαλέσει προβλήματα και στο Πάσχα που έρχεται, επηρεάζοντας και τις τιμές. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Λιβαδιώτης, ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Κρεοπολών Κύπρου. Είναι μαζί μας. Γιατί παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη, κύριε Λιβαδιώτη? Ναι, είναι διάφοροι λόγοι. Είναι όσον αφορά το αμνοερήφιο, εμείς συμπληρώνουμε από Ελλάδα. Ναι. Εδώ και κανένα δεκαετία έρχονται περίπου ένα 10-15% συμπληρωματικά από Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια έλλειψη τώρα, λόγω και των πλημμυρών και των καταστροφών που είχαν στο Θεσσαλικό κάμπο. Και ήδη αυτή τη στιγμή που είναι νεκρή περίοδος και δεν έχει τόση κανένα, και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τις αγωγές από Ελλάδα. Αλλά και στην Κύπρο οι τιμές κρατούν στο πιο ψηλό σημείο. Είναι σταθερές. Στην όλη την Ευρώπη, με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής, έχουν ανεβεί το κατσικίζον και αρνήσιον κρέος κατά 11-15%. Σε ορισμένες χώρες, όπως πέραν του 10-15% στην Κροατία, στην Βουλγαρία, Ρουμανία, στα Βαλκάνια γενικά, υπάρχει άνοδος και έλλειψη του αρνήσιου κρέατος. Μάλιστα, μπορείτε να μας πείτε δηλαδή πόσο διαμορφώνεται τώρα η τιμή του κρέατος στην Κύπρο σε ό,τι αφορά το αρνήσιον κρέας και πόσο θα πάει το Πάσχα? Ναι, το πόσο διαμορφώνεται τώρα μπορώ να σας πω. Το πόσο θα πάει το Πάσχα δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ να προβλέψω μόνο. Εδώ τώρα πάει γύρω στα 12-15 ευρώ το κιλό του αρνάκι και του κατσίκι. Και είναι 12-13 το μερίνι κουτάλα και 15 και 16 πολλές φορές το παϊδάκι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κρέατα, είναι στις πιο ψηλές τους τιμές, το χοιρινό και το μοσχαρίσιον το κρέας. Είναι 10 έως 12 ευρώ με τον κόκκαλο το μοσχάρι και άλλες οι τιμές των εξειδικευμένων τεμαχίων, και ο χοίρος είναι γύρω στο 6 με 7 ευρώ με τον κόκκαλο και κοιμάς. Και τα κοτόπουλα είναι γύρω στο 3,20 έως 4,50. Τώρα, ποια είναι η πιο βασική έλλειψη που αντιμετωπίζετε? Η βασική έλλειψη που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι το βόηο, το οποίο πρώην μηνός υπήρχε πληθώρα και έγινε μια μεγάλη εξαγωγή προτελήμανων, κάπου 1.000-1.500 μοσχάρια, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το βόηο το κρέας. Με τα αρνήσια τα κρέατα, λόγω του ότι είναι η νηστεία και αυτά, δεν ζητείται πολύ, αλλά λόγω του μπαϊραμιού αυτές τις 4 μέρες υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν μπορεί να καλύψουμε τη ζήτηση που υπάρχει από τα κατεχόμενα. Πολλοί Τουρκοκύπροι έρχονται και ψωνίζουν από εδώ στην περιοχή την ελληνική, διότι στα κατεχόμενα υπάρχει πλαφόν 550 Τούρκοι λίρες γύρω στο 15-16 ευρώ και πουλούν γύρω στο 22-25 ευρώ το κιλό το αρνί. Άρα είναι και αυτό ένα φαινόμενο που παρατηρείται, έστω και αν ορισμένοι πιστεύουν ότι πάνε οι Ελληνοκύπροι στις κατεχόμενες περιοχές. Το κρέας είναι πολύ πιο ακριβό στα κατεχόμενα και έρχονται πολλοί και ψωνίζουν, και αυτόν και δημιουργείται και η έλλειψη. Μάλιστα. Τι να περιμένει ο κόσμος το Πάσχα, κύριε Λιβαδιώτη? Το Πάσχα να είμαστε ευτυχείς, εάν κρατηθούν οι τιμές και υπάρχει και επάρκεια του αρνίσου και του κατσικίσου κρέατος για τον κόσμο. Μακάρι να διατηρηθούν, διότι Τα πράγματα όπως δείχνουν θα δυσκολευτούμε. Δεν μπορεί κανένα να σου προδιαγράψει ούτε την επιλογή, να έχεις επιλογές. Παραδείγματος κάνει τα μικρά αρνάκια που κάναμε από την Ελλάδα 9, 10 κιλά, 8 κιλά για οβελίες, και δεν μπορεί τώρα να σου υποσχεθούν ούτε τιμή να σου δώσουν, ούτε να σου υποσχεθούν ότι θα σου δώσουν τέτοια προϊόντα. Είναι μακάρι να έχουμε την επιλογή και την σταθερή την τιμή που έχουμε τώρα. Στέλλα, εκφράζει ελπίδες ο κύριος Λιβαδιώτης για το Πάσχα. Αν και ο κόσμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το αρνίσιο κρέας, γιατί είναι και το έθιμο της εποχής. Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε την αγορά. Έμειναν περίπου 15-20 μέρες μέχρι το Πάσχα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα.